Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Το 2016 είναι μια Ολυμπιακή χρονιά. Οι Ολυμπιακοί θα γίνουν στο Rio de Janeiro για πρώτη φορά στη Νότια Αμερική και απόψε φιλοξενούμε τη μεγαλύτερη ελπίδα τη Κύπρου για μετάλλιο. Ο μοναδικό σύγχρονο Κύπριο Ολυμπιονίκη, ο Παύλο Κοντίδη, είναι μαζί μα τέτα τέτ. Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα, καλησπέρα και στον κόσμο που παρακολουθεί. Είπα μοναδικό σύγχρονο, δεν ξέρω αν το ξέρει, διότι ψάχνοντα είδα ότι ε, υπάρχει και Ολυμπιονίκη Κύπριο ο Φραγκούδη στην Ολυμπιάδα του 1896. Ε, και το τσέκαρα τώρα που έβλεπα το βιογραφικό σου ότι είσαι ο πρώτο σύγχρονο Κύπριο Ολυμπιονίκη. 2016 μια Ολυμπιακή χρονιά για σένα. Οπότε φαντάζομαι ότι Είσαι στο τρέξιμο, στι προπονήσει, στο εξωτερικό. Ποια ακριβώ είναι τα πλάνα σου. Ε, Συνεχώ είμαστε στο εξωτερικό για προετοιμασίε και αγώνε. Σίγουρα μια Ολυμπιακή χρονιά είναι πιο σημαντική από τι άλλε. Είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονό που είναι κάθε τέσσερα χρόνια οι Ολυμπιακοί αγώνε. Το όνειρο κάθε αθλητή. Πόσο μάλλον όταν θέλει να διεκδικήσει μια διάκριση, είσαι full time επαγγελματία, full time αθλητή. Ε, τώρα πού βρίσκεσαι, πού προπονείσαι. Περισσότερο χρόνο ξοδεύω στην Κροατία, όπου γίνεται και ο προπονητή μου εκεί και άλλοι συνάθλητε που προπονούμαστε μαζί. Mm -hmm. Αλλά στη φετινή χρονιά θα ξοδέψουμε και αρκετό χρόνο στα νερά του Ρίο. Είναι δύσκολα νερά εκεί. Θα πάμε εκεί τον Μάρτιο και τον Ιούλιο πριν του Ολυμπιακού για να προετοιμαστούμε. Να μάθουμε τι καιρικέ ηθίκε όσο πιο πολύ μπορούμε. Γιατί είναι πλεονέκτημα στην ιστορία να ξέρει τον καιρό. Φυσικά όλοι οι μεγάλοι ανταγωνιστέ ήδη ξόδεψαν πάρα πολύ χρόνο εκεί και θα ξοδέψουν ακόμη περισσότερο για να εγκληματιστούν όσο πιο πολύ μπορούν. Είμαστε στο Crown Plaza με φόντο τη θάλασσα τη Λεμεσού. Ε, να υποθέσω ότι η θάλασσα τη Λεμεσού για σένα σημαίνει πολλά. Είναι η θάλασσα στην οποία μεγάλωσε, ε, ανδρώθηκε, σε έκανε Ολυμπιονίκη, σωστά. Ακριβώ και ειδικά εδώ συγκεκριμένα είναι δίπλα από εμά το οίκημα του Ναυτικού Λεμεσού, όπου πρώτο ξεκίνησα το 1999 πρώτη φορά μπήκα σε σκάφο και αυτή η ανάμνηση πάντοτε θα τη θυμάμαι μέσα στο μυαλό μου. Χαρακτηριστικά, όταν πρώτη φορά όταν έκανα ιστιοπλοεία το βράδυ, όταν πήγα σπίτι και ξάπλωσα στο κρεβάτι να κοιμηθώ, το σώμα μου το νιώθω ότι ακόμα είναι στο σκάφο και κουνιέται Και είναι ένα συνέστημα πρωτοφανέ που μόνο με την ιστιοπλοεία μπορεί να το νιώσει. Ισούρ 9 χρόνο δηλαδή. 9 χρόνο, ναι. Και φέτο γίνει 26. 26. Θα έλεγες ότι στερήθηκε πράγματα στη ζωή σου α, για να φτάσει στο Ολυμπιακό Μετάλλιο, δηλαδή γιορτέ, Κυριακέ, Αργίε που οι φίλοι σου ήταν έξω, διασκέδαζαν α, ξενύχτια, εκδρομέ. Ε, εσύ στην προπόνηση, όλες αυτές οι θυσίες ε, ήταν κάτι που σε πείραζε αρχικά αν με συγκρίνει με οποιοδήποτε άλλο νέο, όχι μόνο από την Κύπρο, αλλά από όλο τον κόσμο, τότε θα θεωρήσει ότι ναι, στερήθηκα πράγματα, γιατί είχα μια εντελώ διαφορετική εφηβική ζωή. Όπω είπατε, οι άλλοι ξενυχτούσαν, πήγαιναν έξω τα βράδια, έτρωγαν αθηγινά. Εγώ όλα αυτά τα πράγματα τα απόφευγα γιατί είναι δηλητήριο για έναν πρωταθλητή. Και όχι μόνο για έναν πρωταθλητή, αλλά για, για τον άνθρωπο γενικότερα αλλά πόσο μάλλον όταν εξαρτάσαι από την επίδοση του σώματο σου και από τι μυϊκέ σου δυνάμει και τι δοητικέ σου δυνάμει. Δεν ήταν πειρασμό για σένα όμω οι φίλοι σου να βγαίνουν και εσύ να έπρεπε να είσαι επιθαρχημένο για να πηγαίνει προπόνηση το πρωί. Αν θα σα πω ότι ποτέ δεν ήταν πειρασμό, θα είναι ψέμα. Mm -hmm. Πάντοτε θα περάσω από τη σκέψη ότι θα ήθελα και εγώ να ζήσω αυτέ τι στιγμέ με του φίλου μου, αλλά όταν είχε ξεκάθαρου του στόχου σου μέσα στο μυαλό σου και ήξερε που θέλει να φτάσει, τότε είναι εκεί που βρίσκε τη δύναμη και την πειθαρχία να πει ότι όχι, εγώ θα μείνω σπίτι, θα, θα βγω έξω μαζί του, αλλά μέχρι τι 1030 θα φύγω, αυτοί θα συνεχίσουν. Θα πα να ξεβαστεί και να είσαι έτοιμο για την επόμενη μέρα. Πότε ήξερε που ήθελε να φτάσει, Σε ηλικία 14 χρονών. Είχα δηλώσει ότι θα ήθελα να κερδίσω παγκόσμιο νέο και να πάω στου Ολυμπιακού Αγώνε το 8. Και είχα πει σε φίλο μου ότι το 12 θέλω να πιάσω μετάλλιο. Άρα, 8 χρόνια πριν ήδη το στόχευα. Μπορεί πολλοί, πολλοί κόσμοι να μην το πιστεύει αυτό. Αλλά σε τέτοιο επίπεδο, στον αθλητισμό, στο τέλο τη ημέρα, αυτό που κερδίζει είναι αυτό που το πιστεύει περισσότερο. Ποιο θα έλεγε ότι σου εμφύσισε όλη αυτή τη φιλοδοξία και του στόχου. Πώ ξεκίνησε, Γιατί πήγε για πρώτη φορά στην οπλοεία, Γιατί ανέβηκε πρώτη φορά στην ο πατέρα μου στο θέμα τη ιστιοπλοεία είχε τη μεγαλύτερη επίδραση σε μένα. Ήταν και αυτό ιστιοπλό. Mm -hmm. Σε ηλικία 6 χρόνια δοκίμασα να ξεκινήσω στο ναυτικό Λεμεσού, αλλά μου είχαν πει ότι ήμουν αρκετά νεαρό, έπρεπε να περιμένω ακόμα λίγα χρόνια. Και έτσι σε ηλικία 9 χρόνια, όπω είπα και πριν, το 1999, πήγα για πρώτη φορά στο ναυτικό Λεμεσού στην κατηγορία Optimist. Είναι σαν μικρέ μπανιέρε τι χαρακτηρίζουμε, mm -hmm. που είναι το καλύτερο σχολείο για την ιστιοπλοεία. Και σιγά σιγά με τα χρόνια από χόμπι άρχισε να γίνεται τρόπο ζωή και προαθλητισμό. Στο κομμάτι το να είμαι πιο αισιόδοξο και στο να θέτω στόχου και να βλέπω τη ζωή με το θετικό μάτι, είχε περισσότερο impact η μητέρα μου σε μένα. Γιατί από νεαρή ηλικία με πήρε σε σεμινάρια προσωπική ανάπτυξη για να θέτουμε στόχου στη ζωή μα. Και αναφυσβήτητα αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο νεατικό κομμάτι γενικότερα. Πες μου λίγο γι' αυτό. Τι εννοείς έπαιρνε σε σεμινάρια για προσωπική ανάπτυξη, σε τι ηλικία. 12 χρονών. Και πώς σου φαινόταν αυτό τότε. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έβλεπε ότι α, ακούγες ιστορίες από άτομα που δεν θα περίμενε ποτέ να πετύχουν κάτι αλλά γιατί είχαν πείσμα μέσα τους και θέληση και δεν τα βάζαν κάτω ποτέ και σίγουρα έθεταν στόχους. Με, μεθοδιο... με σωστή μεθοδικότητα. Άρα, οι η... να... δικοί σου επένδυαν πάνω σου, ήταν κάτι πάνω σου και προσπαθούσαν να σου δώσουν όλα τα εφόδια α, για παρακάτω. Επένδυαν, ναι, σίγουρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι είχα την οικογένεια μαζί μου, γιατί μπορεί να είχα το ταλέντο, αλλά δεν είχα τη στήριξη την αρχική από την οικογένειά μου, δεν θα καταφέρνα αυτό που καταφέρα. Γιατί δυστυχώ βλέπουμε αρκετούς γονεί τη σήμερα ημέρα να έχουν παιδιά με αρκετό ταλέντο, όχι μόνο στο αθλητισμό αλλά γενικότερα και να τους κόβουν τα φτερά τους για να τους προστατέψουν θα έλεγα γιατί πιστεύουν ότι θα είναι δύσκολο να πετύχουν αλλά αν, αν αυτό που κάνεις και αγαπάς, αν το κάνεις... Με όλη σου την ενέργεια, όλη σου τη δύναμη, τότε είναι περισσότερε οι πιθανότητε να πετύχει, όσο ε, δύσκολο και φαίνεται. Δηλαδή, Παύλο, δεν αντέδρασε ποτέ, δεν επαναστατήσει ποτέ. Ε, πολλά παιδιά ξεκινούν και έχουν μια πολύ καλή πορεία και μετά σταματάνε αυτό που κάνουν το άθλημα. Είτε είναι κολύβη, είτε ποτόσφαιρο, είτε στίβο. Ε, εσύ ποτέ δεν αντέδρασε. Δεν αντέδρασα, όχι. Και πιστεύω καθοριστικό ρόλο έπαιξε ότι οι επιτυχίε άρχισαν να έρχονται από μια ηλικία. 17 χρόνια κέρδισα το πρώτο παγκόσμιο νέο και είχα την πιθανότητα το 2008 να το κέρδιζα δεύτερη φορά και να γινόμουν ο πρώτο ιστιοπλό ανα τον κόσμο που θα το είχε κερδίσει δύο φορέ στην κατηγορία Λέιζερ, που είναι το σκάφο που αγωνίζομαι και τώρα. Mm -hmm. Και αν τότε σε ηλικία 17 χρόνια είδα ότι οι κόποι μου ανταμείβονται, ήταν ξεκάθαρα στο μυαλό μου που ήθελα να φτάσω. Είχα και τη στήριξη τη οικογένεια, άρα δεν επαναστάτουσα. Εάν πάμε πίσω στον χρόνο και σκεφτούμε ότι αν με τόση προπόνηση δεν έρχονταν επιτυχίε, τότε ίσω ναι, να ήταν φυσιολογικό να, να επαναστάτωσα ή εγώ ή η οικογένειά μου να έλεγε εντάξει, στην πλάτη δεν θα σου δώσει να φά. Θα πρέπει να πάτε να σπουδάσει, να τελειώσει τι σπουδέ σου, να δουλέψει. Που είναι και πιο πολλοί γονεί αυτό κάνουν για να προστατέψουν τα παιδιά του και καμιά φορά του κόβουν τα φτερά του και τα όνειρά του. Θα έλεγε ότι έχασε κάτι από την αθότητα των παιδικών και των εφηβικών σου χρόνων επειδή εσύ ήσουν ταγμένος σε αυτόν τον σκοπό. Αυτό που μπορώ να πω ότι έχασα είναι ότι οριμάσα πολύ πιο γρήγορα για την ηλικία μου. Γιατί σε ηλικία 15 χρόνια ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα και πήγα μόνος μου. Ταξίδεψα και πήγα Κροατιά για προετοιμασία. Και φαντάζεσαι τώρα ηλικία 15-16 χρονών να μένεις μόνος σου στο διαμέρισμα, να είσαι για τη ζωή σου, για να, να φας και όλα αυτά, σε οριμάζει χωρίς να το θέλεις πολύ πιο γρήγορα. Είσαι... έχεις μία αδερφή, σωστά, έχετε και άλλα αδέρφια. Έχω ακόμα ένα αδερφό, εγώ είμαι ο μικρός. Α, είσαι ο μικρός. Ναι. Ε, το ίδιο ε, έκαναν οι γονείς σου και με τα μεγαλύτερα σου αδέρφια, δηλαδή... Ε, το ίδιο τους έδιναν τα εφόδια και ό,τι χρειάζονταν ή εσύ ήσουν... Κάτι διαφορετικό στην οικογένεια. Όχι, στήριξαν όλα του τα παιδιά με ό,τι μπορούσαν. Στο θέμα του αθλητισμού, μόνο εγώ κόλλησα. Δοκίμασαν και τα αδέρφια μου. Αλλά μα γνωρίσει, είμαστε εντελώ διαφορετικοί χαρακτήρε. Αλλά συμπληρώνει ο ένα τον άλλον. Και είμαστε πολύ δυνατοί σαν οικογένειά. Και είσαι ευαίρο λεμεσανό. Εγώ έχω γεννηθεί στη Λεμεζονέα. Και mm -hmm. ο, πα ο πατέρα μου έχει κάποιε ρίζε mm -hmm. και από την πάφο. Και η μητέρα μου είναι γεννημένη στον κοντεμένο, είναι πρόσφυγα. Mm -hmm. Και η δική τη πλέον ζω στη Λευκοσία, η μητέρα μου ζει στη Λεμεσό. Αλλά εσύ νιώθει λεμεσανό, Εγώ νιώθω λεμεσανό, ναι. Στο σχολείο ήσουν ο, ο δημοφιλή μαθητή, ή ο ήσυχο που περνούσε λίγο απαρατηρήτος. Ε, μπορώ να πω ότι ήμουν αρκετά ζωηρό στο σχολείο. σω ε, και λόγω ενέργεια που αθλόμουν και είχα αρκετή ενέργεια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ειδικά στο γυμνάσιο ότι επειδή πήγα να το πρωί εγώ πριν πάω στο σχολείο, mm -hmm. όταν πήγαμε στην τάξη ήταν όλοι οι μαθητέ μου ε, κοιμώντουσαν κοιμάντουσα. <laughs> και εγώ ήμουν γεμάτο ενέργεια, μου φωνάζα, έπαιζα κτλ. Και έλεγα καλά μου βρίσκει και αυτή την ενέργεια. Άρα πάντα με παρατηρούσαν για αυτόν τον λόγο. Ποιο σχολείο τελείωσε, Στο δημοτικό τελείωσα στο Λανίδιο και στο γυμνάσιο στο Γκράμα Σκουλ. Και ήσουν καλό μαθητή. Ε, τελείωσα στο Γκράμα με 94, άρα πιστεύω ότι ναι, ήμουν καλό μαθητή. Αυτοί που κάναν πρώτο αθλητισμό, ήταν και πολύ καλοί μαθητέ. Ε, γιατί πιστεύει, Λόγω τη πειθαρχία, Σίγουρα λόγω τη πειθαρχία, το να ξέρει να αξιοποιεί τον χρόνο σου όσο πιο καλά γίνεται, που είναι ο προγραμματισμό mm -hmm. και στο να θέτει στόχου. Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι είχα μια ώρα τη μέρα να διαβάσω, αυτή είναι να διαβάζω. Δεν δηλαδή, θα πήγα να ανοίξω την τηλεόραση δεν θα ανοίγα το λάπτοπ ή το playstation για του σύγχρονου πλέον μαθητέ. Mm -hmm. Και αυτόν τον λόγο ότι είχα την πίεση του χρόνου ήμουν πιο συγκεντρωμένο στην τάξη. Γιατί η άποψη δική μου είναι ότι η πιο πολλή δουλειά γίνεται την ώρα που προσπαθεί να σου διδάξει άλλο κάτι. Αν αυτή τη στιγμή είσαι συγκεντρωμένο και το απορροφήσει, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να το μάθει. Θέλω να μου πει λίγο πώ ήταν αυτό το όνειρο για το Ολυμπιακό Μετάλλιο. Δηλαδή, ξάπλωνε το βράδυ για χρόνια και πριν κοιμηθεί, σκεφτόσουν. Το μεταλλείο. Όταν ήμουν πιο μικρό, σκεφτόμουν πιο κοντά. Mm -hmm. Να σου πω χαρακτηριστικά, το 2007 πριν να πάω στο Παγκόσμιο Νέο, που πιστεύω ήταν η πρώτη τεράστια επιτυχία που πέτυχα σαν Παύλο, mm -hmm. ε, μπορεί το βράδυ πριν κοιμηθώ να χοροπηθούσα στο σπίτι, να φώναζα και έχουμε τον Παγκόσμιο Παθητή Παύλο Κοντή από την Κύπρο και να πανεγγυρίζω μόνο μου λε και έγινε. Mm -hmm. Και είναι αυτό που σου διδάσκουν όλα αυτοί. Οι προγραμματιστέ για την νεωρή προπόνηση, το visualization. Να βλέπει τον εαυτό σου νικητή, να βλέπει το αποτέλεσμα που επιθυμεί και να το βιώνει. Γιατί στο τέλο τη ημέρα είναι αυτά τα συναισθήματα, όταν τα νιώσει, που θα ελκύσουν ίδιε χαρέ και ίδιου πανηγυρισμού. Το, αν θέλει κάτι πολύ, το σύμβασμα συνωμοτεί. Ακριβώ. Περιβόητη ε, φράση του Κοέλιο. Ωραία. Πε μου για το πριν το Λονδίνο. Τι, την περίοδο πριν από του Ολυμπιακού του Λονδίνου. Πώ ήσουν, ε, τι θύμασαι από τον εαυτό σου, Πριν το δίνω χαρακτηριστικά, το Μάιο είχαμε το Παγκόσμιο Βουδάθλημα. Όπου ενώ ένιωθα έτοιμο, ένιωθα ότι είμαι εκεί, δεν πήγα καλά. Ήρθα 21ο αν δεν λαθάνομαι. Mm -hmm. Και κάπου εκεί ήμουν λίγο απογοητευμένο. Και όταν επέστρεψα Κύπρο, είχα αποφασίσει μου πρώτο ήμουν να έμενα λίγο περισσότερο καιρό Κύπρο. Γιατί είχαμε δει ότι λείπα αρκετά από την Κύπρο. Έκανα... Συγγνώμη, ο προπονητή σου από πού είναι, ε? Ο προπονητή μου Κροάτη και τότε είχα, το γυμναστή, είχα Κύπριο γυμναστή τότε. Mm -hmm. Και αποφασίσαμε να μείνω, με, να μείνω πιο, πιο, πολύ καιρό Κύπρο. Και έκανα πολύ δύσκολε προπονήσει γυμναστική και με, με πείσμοσαν και β, βρήκα περισσότερη δύναμη από μέσα μου. Και όταν ο, θα πηγαίναμε στου Ολυμπιακού, κανένα δεν το πίστευε ότι θα έρχονταν το μεταλλείο, γιατί τα αποτελέσματα των τελευταίων μηνών δεν έδειχναν ότι θα μπορούσα να πάρω κάποιο μεταλλείο. Αλλά εγώ ήξερα ότι λόγω των αποτελεσμάτων μου επίση από τα προηγούμενα χρόνια, όχι των τελευταίων μηνών, ότι με, το σωστό, με τη σωστή κορύφωση μου είναι το πιο σημαντικό για έναν αθλητή, ότι θα τα καταφέρνω. Γιατί στην ιστορία στου Ολυμπιακού, σε κάθε κατηγορία, ένα αθλητή λαμβάνει μέρο από κάθε χώρα. Και έτσι, πολλέ χώρε που έχουν δύο ή τρει καλού αθλητέ, Επιλέγουν να έχουν αγώνα πρόκριση πριν του Ολυμπιακού για να διαλέξουν σαν χώρα ποιον θα στείλουν. Έτσι, οι αθλητέ ε, πιάνουν την κορύφωσή του πριν του αγώνε. Mm -hmm. Και αυτό θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Ιούνιο, όταν είχαμε αγώνα στην Αγγλία, στο Weymouth. Μπορεί να είναι λίγο κουρασμένο λόγω τη προπόνηση, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέραν αυτού του αγώνε, με ενδιαφέραν οι Ολυμπιακοί. Και άλλοι αθλητέ φαίνονταν ότι είναι λίγο ανίκητοι, γιατί αυτή ήταν ήδη στην κορύφωσή του. Αλλά τα ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί. Από την πρώτη μέρα κατάλαβα ότι και όταν πήγα πίσω στο σπίτι και είπα στην ομάδα μου, παιδιά θα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμενα. Είναι από εμά που εξαρτάται να πιάσουμε το μετάλλιο. Γιατί είχα κάνει εγώ τη σωστή κορύφωση και οι άλλοι άρχισαν να πηγαίνουν κάτω. Και είχαν έρθει οι γονεί σου, οι δικοί σου, ποιοι είχαν έρθει στην Αγγλία. Η, η μητέρα μου με τα αδέρφια μου είχαν έρθει όταν, αφού το μετάλλιο πριν το μεταρρύσει. Ταξίδευαν 4 Αυγούστου, που ήταν η μέρα που κλείδωσα το μετάλλιο και το έμαθα σαν ήταν στο αεροπλάνο ότι κλείδωσα τουλάχιστον τα αργυρών. Ο πατέρα μου ήταν από την αρχή εκεί μαζί μου, μέσα στο, στο σπίτι. Είχαμε νοικιάσει σπίτι και μείναμε εκτό Ολυμπιακού χωριού. Ήταν μια επιλογή για να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, να μένει ενέργεια στο σπίτι. Αγχώνεσαι όταν είναι η δική σου ή του θέλει μαζί σου. Δεν θα πω ότι αγχώνομαι, όχι. Ε, με τον πατέρα μου, εντάξει, από μικρό, λόγω του ότι ήταν στο άθλημα στην ιστιοπλοεία, Έρχονταν σε κάποιου αγώνε μαζί μου. Πλέον τώρα όμω δεν είμαι πια ο μικρό Παύλο. Έχω μεγαλώσει και πλέον μπορώ να αντεπεξέλθω και από μόνο μου. Όταν ήσουν έτοιμο να ανέβει στο βάθρο, ε, όταν συνειδητοποίησε ότι είσαι ο πρώτο ε, Κύπριο που παίρνει μετάλλιο, ε, τελικά το χειρίστηκες μέσα σου πολύ πιο ήρεμα από όσο νόμιζε ότι θα ήταν. Ε, Πώ πώς, ήταν εκείνη η στιγμή. Εκείνη η στιγμή, εντάξει, ξέρω από τις 4 Αυγούστου ότι έγινα ο πρώτος Κύπριος Ολυμπιονικής και τώρα στα μάτια μου παίζει μια φωτογραφία που τράβηξε ο πατέρα μου από το φουσκωτό που έχω τη γροθιά μου έτσι όταν τερματίζω και βλέπει εδώ που έχει μια γρατσουνιά και έχει αίμα. Και αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία. Γιατί δείχνει ότι ακόμη και αίμα, μπορείς να αρχίσεις για τους κόπους σου και του μόχους σου. Και μετά, πριν βγω στο βάθρο, σίγουρα αυτή η έκσταση, αναμνήσεις από δυσκολίε, όλα αυτά όσα πέρασες, η καταξίωση, όλα αρχίζουν να παίζουν πολύ γρήγορα σαν ένα φιλμάκι μέσα στο μυαλό σου. Και μετά τον να βλέπω την Κυπριακή σήμερα ανεβαίνει για πρώτη φορά στο, στο Ολυμπιακό βάθρο, το λέω τώρα και ας πούμε στην τριχά περίεργη η ερώτηση, αλλά α, υπήρξαν πράγματα που σου στέρισε το μετάλλιο. Δεν θα το έλεγα, γιατί πολλοί κόσμος θα περίμενε εντάξει σίγουρα έγινα πιο διάσημος και ο κόσμος με αναγνωρίζει πλέον, αλλά εγώ σαν Παύλος δεν άλλαξα, έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Γιατί στις αρχές σίγουρα ένιωθα λίγο άβολα όταν, όταν, έβγαινα από το σπίτι να πάω εκεί που συχνάζα για κάποιον καφέ με τους φίλους μου και έβλεπα ότι τα βλέμματα γυρνάγα σε μένα ήταν σίγουρα κάτι διαφορετικό στι αρχέ, αλλά μετά το συνηθίζει. Και πλέον, αν με σταματάει κάποιο να μου πει να βγάλει μια φωτογραφία ή κάποιο αυτόγραφο, είναι με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη εκτίμηση που το κάνω. Γιατί στην ουσία αν αναγνωρίζουν αυτό που έκανα και αναγνωρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Ε, το βράδυ μετά την απονομή, 4 Αυγούστου κλείδωσε το μετάλλιο και η απονομή έγινε πότε. 6, 6, Αυγούστου. 6 Αυγούστου. Το βράδυ τη 6η Αυγούστου, τι έκανε. Το βράδυ τη 6, 6 Αυγούστου Πήγαμε στο σπίτι που έμεναν οι Κροάτε, ο προπονητή μου μαζί με τον συναθηδί μου. Mm -hmm. ήταν, α, τα συναισθήματα εκεί ήταν λίγο διαφοροποιημένα γιατί ο Κροάτη που ήταν και συναθηδί μου έπαιζε για μετάλλιο στο μεταρρέι, αλλά τελικά δεν τα καταφέρε. Πήρε ο Σουηδό το χαλκινό και αυτό έμεινε τέταρτο. Αλλά ήταν με μεγάλη αγάπη που μα κάλεσαν να πάμε να πανηγυρίσουμε το δικό μου μετάλλιο. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό γιατί Όπω έζησα και εγώ μαζί του, τι χαρέ του όταν είχα εγώ τι λύπε μου, έμεινε και αυτό δίπλα μου να ζήσει τη δική μου χαρά και καταξίωση όταν ήταν η λύπη και η δική του. Ξενύχτησε, μέθησε, έφαγε πολύ. Δεν πολύ ξενύχτησα. Μέθησα λίγο και όταν μέθησα πήγα και κοιμήθηκα. Ε, άλλαξες Άλλαξε καθόλου μετά το μετάλλιο. Και πού άλλαξε. Σίγουρα μεγαλώνοντα, ο κάθε άνθρωπο αλλάζει και μπορώ να πω ότι σε κάποια πράγματα ορίμασα και έγινα πιο αποφασιστικό, θα έλεγα. Γιατί κάποια μαθήματα λόγω και ότι το μετάλλιο και μετά βλέπεις, βλέπεις, τον κόσμο με λίγο διαφορετική οπτική γωνία και τότε αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα που και ίσως χωρίς το μετάλλιο να, να τα καταλαβαίνει, γιατί μεγαλώνοντας σε μια ηλικία από 22 μέχρι 26 ετών υπάρχουν αρκετές αλλαγές στη ζωή σου. Η γύρω σου Άλλαξαν, πιστεύει, τι ότι άλλαξαν. γύρω μου η οικογένειά μου, όχι, δεν άλλαξε η φίλη μου. Αλλά γενικότερα ο κόσμο σίγουρα έχει διαφορετική αντιμετώπιση προ το πρόσωπο σου. Που είναι απολύτω φυσιολογικό, γιατί πλέον για αυτού είσαι ο μόνο Κύπρο Ολυμπιονίκη. Αυτή η φρενίτιδα που ακολούθησε όταν επέστρεψε Κύπρο, αυτέ οι γιορτέ, οι φιέστε κτλ. Θεωρεί εκ των υστέρων ότι είχαν κάποιο βαθμό υπερβολή. Ε, το έχουμε σαν λάθο καμιά φορά να υπερβάλλουμε. δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Ένιωσε κάπου άβολα, δηλαδή. Δεν ένιωσα άβολα, αλλά όταν, όταν κοιτάς κάποια πράγματα όταν έχουν ήδη γίνει, τότε μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα. Και τώρα για το 16 Ιστορίο, επειδή είσαι ήδη Ολυμπιονίκη, νιώθει μεγαλύτερο το βάρο. Τώρα οι Κύπροι, είπα και εγώ στην εισαγωγή, περιμένουν από σένα ένα μετάλλιο. Είσαι η μεγαλύτερη ελπίδα τη Κύπρου. Ε, είναι ένα βαρύδιο. Είναι ένα βάρο, αλλά εγώ το χαρακτηρίζω σε ένα θετικό βάρο. Γιατί αν δούμε την πλευρά του νομίσματο από τι δύο ψήσει και από τι δύο πλευρέ, αν δεν είχα αυτό το βάρο, θα σημαίνει ότι ο κυπριακό λαός δεν περιμένει κάτι από μένα. Άρα με το να μην περιμένει κάτι από μένα δεν αναγνωρίζει αυτά που έκανα όλα αυτά τα χρόνια και τα μετάλληλα που ακολούθησαν μετά του Ολυμπιακού Αγώνε και τη σταθερότητα που έριξε. Με το να περιμένει δείχνει ότι ξέρει ποιο είναι ο Παύλο ο ξέρει την προσπάθεια που κάνει και ξέρει ότι είναι εκεί για να διεκδικήσει ένα μετάλληλο. Και αυτό το πράγμα εμένα δεν μου δίνει βάρο, αλλά με χαροποιεί και με πεισμόνει ακόμη περισσότερο και για μένα προσωπικά, αλλά και για την Κύπρο ολοκλήρη. Άρα στους στόχους σου για το Ρίο το καλοκαίρι είναι το βάθρο, είναι το χρυσό. Το δήλωσα πολλέ φορέ ότι θέλω αυτό το χρυσό μεταλλείο. Πάντοτε μου αρέσει να έχω τη βελτίωση γενικότερα στη ζωή μου σε ό,τι κάνω. Για οποία βελτίωση πλέον από το αργυρό είναι το χρυσό μεταλλείο. Σίγουρα ένα άλλο Ολυμπιακό μεταλλείο δεν δε θα πω ότι δεν ήταν στο στόχο μου, πάλι θα με χαροποιήσει. Αλλά στοχεύω σίγουρα στην κορυφή. Ε, θα έλεγε ότι προσπάθησαν να σε Εκμεταλλευτούν μετά την ε, νίκη σου στο Λονδίνο. Και ναι και όχι. Ε, γιατί λέω και ναι και όχι. Απλά θυμάμαι ένα γεγονό χαρακτηριστικά τη Δευτέρα, όταν πήγαμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ήταν η τελευταία βράβευση από την πολιτεία που είχα. Ε, ήταν ένα γεγονό που είναι λίγο αστείο, αλλά θα το πω. Ε, Όπω σταθήκαμε για να, με, να κάνει την ομιλία του κύριο Σομίρου και να με βραβεύσουν, στον, στον καραπέζι δίπλα από μένα, καθώ ήταν πιο κοντά από μένα, μια αδερφή μου, αλλά είχε λίγη απόσταση στι κάρεκλε που ήμασταν εμεί. Είχε κάποιον βουλευτή δίπλα από την αδερφή μου, δεν θα ονομάσω ποιο ήταν. Που όταν σταθήκαμε, την σπρώχνει και τη λέει να, να πάει πιο πέρα. Και ο λόγο ήταν καθαρά για να είναι και αυτό στη κάμερα, στο γυαλί που λέμε. Εκεί είναι, αστείο, είναι κάτι που για μένα είναι λίγο αστείο. Παύλο, μια και το είπες αυτό, ε, έχω δει και έχω βιώσει παρόμοια γεγονότα στην Ελλάδα με τους Έλληνες Ολυμπιονίκες. Α, και μετά είδαμε, και είναι και το θέμα που συζητάγαμε πριν, ε, το πόσο εύκολα ο κόσμος, εκεί που ανεβάζει ένα αθλητή στα ουράνια, το ρίχνει α, μετά... Uh, πολύ χαμηλά. Uh, εσύ όταν έβλεπες, εσύ όταν βλέπεις αυτά uh, τα φαινόμενα στους Έλληνες Ολυμπιονίκες, πώς νιώθεις όντας και εσύ αθλητής και Ολυμπιονίκης. Σίγουρα είναι κάτι που σε ενοχλεί και είναι, είναι κάτι που συσχετίζεται με το λάμα και τις υπερβολές που είχαμε πει και πριν με τις δεξιώσεις και τα πανηγύρια. Απ' την όταν έρχεται μια νίκη μπορεί να υπερβάλλουμε και να φτάσουμε σε πολύ ψηλά επίπεδα, και όταν υπάρχει μια αποτυχία ή, ή οτιδήποτε αρνητικό, να, να τον ρίχνουμε κάτω για να τον πατάμε. Αυτό δεν αρμόζει γιατί για να γίνει κάποιο Ολυμπιονίκη έχει θυσιάσει πάρα πολλά και έχει δουλέψει πολύ σκληρά. Και να αδεικνύει την πατρίδα του σε όλο τον κόσμο, πρέπει και ο κόσμο να αντιλαμβάνεται ότι όσο δύσκολο είναι να ανέβει στην κορυφή, είναι ακόμη πιο δύσκολο να παραμείνει εκεί. Όταν και όταν έρθουν οι κακέ στιγμέ, είναι εκεί που πραγματικά βλέπει ποια είναι τα άτομα που σε αγαπούν και θέλουν το καλό σου. Δηλαδή, όταν έβλεπε στα μέσα μαζική ενημέρωση όλα αυτά με το που έγιναν με την Κατερίνα Θάνου, με τον Κεντέρη κτλ., εσύ ω αθλητή πώ ένιωθε. Με ενοχλούσε αυτό πράγμα γιατί του βίωνα. Ένιωθα ότι ήθαν, βίωσαν την καταξίωση και με ένα συμβάν. Τους, Έριξαν και του ποδοπαδούσαν και του κατηγορούσαν. Είναι αυτό που λέμε ότι η νίκη έχει πολλού πατεράδε, αλλά η Tiny ορφάνη. Mm -hmm. Το θέμα των αναβολικών και αυτή η καχυποψία για του πρωταθλητέ και του Ολυμπιονίκε και τα αναβολικά, ε, εσύ πώ το αντιμετωπίζει, Η ιστιοπλοεία είναι λιγότερο ύποπτη για αναβολικά. Είναι ένα άθλημα που δεν έχει α, έτσι, παράδοση στα αναβολικά όπω κάποια άλλα αθλήματα. Όντω ναι, είναι λιγότερο ύποπτη και δεν έχει την παράδοση γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τι δυνάμει του σώματό σου. Πόσο μάλλον πρέπει να διαβάζει τον καιρό, του αντιπάλου σου και να μπορεί να κάνει στρατηγική μπορεί να είσαι πιο δυνατό από όλου. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνει πιο γρήγορα με το σκάφο σου ή θα τη στην πλευρά με τον άνεμο. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι τόσο ύποπτη γιατί με τα αναβολικά δεν, δεν σου εγγυάται καθόλου ότι θα πιάσει μια περισσότερη απόδοση. Υπάρχουν, περιπτώσει αναβολικών στην ιστιοπλοεία. Μέχρι στιγμή δεν υπήρχε κάτι και πιστεύω δεν θα υπάρξει. Αλλά σίγουρα χωρί να βάζει το χέρι σου στη φωτιά, γιατί πλέον τόσο ανταγωνίσιμο που είναι ο αθλητισμό, κάποιοι αθλητέ πέφτουν στην παγίδα ότι θέλουν να, καταξιωθούν και να πάρουν τη δόξα και προσβαίνουν προ τα αναβολικά που είναι κάτι πολύ λυπηρό. Ε, όταν ήσουν 6 χρονών και μετά 10... Ο Κακλαμανάκη ήταν ο χρυσό Ολυμπιονίκη τη Ελλάδα στην Ιστιοπλοεία. Ήταν πρότυπο σου ο Νικολά Κακλαμανάκη. Ναι, ήταν ένα από τα πρότυπα μου. Και θυμάμαι μετά, όταν ήμουν γύρω 13-14 χρονών, όταν ετοιμαζόταν για την Αθήνα, έκανε τότε προπονήση για τον Κύπριο Winterfest, τον Αντρέα Καριόλου. Και έκανα και στην Κύπρο προετοιμασία. Και θυμάμαι που τον έβλεπα και ήταν στην Κύπρο και προσπαθούσα να δω πώ είναι, τι κάνει έδειξα ότι αυτό έφτασε στην κορυφή. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχαμε έναν αγώνα στην Κύπρο και την πρώτη μέρα ήμουνα, ήμουνα πρώτο. Γυρνάει και μου λέει: Θα πρέπει να περάσουν πολλά βράδια να κοιμάσαι στην κορυφή για να συνηθίσει αυτό το συνέστημα. Γιατί του λέω: Νιώθω κάποιο άγχο, κάποια πίεση, γιατί, τι μπορώ να κάνω. Και μου λέει: Όταν περάσουμε πολλά βράδια στην κορυφή, τότε θα συνηθίσει. Άρα, έχετε γνωριστεί με τον Κακλαμπανάκη. Ναι, είμαστε, είμαστε πλέον προσωπικοί φίλοι. Mm -hmm. Μπορεί να μην κρατάω πάρα πολύ επαφή μαζί του, αλλά όταν σηκώσω το τηλέφωνο και τον πάρω ό,τι θέλω ή αυτό ό,τι θέλει, θα κάνουμε ένα για τον άλλο. Παύλο μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί με τον Ολυμπιονίκη μα Παύλο Κοντίδη. Επιστρέψαμε στο αποψινό μα Ολυμπιακό τετατέ με τον Ολυμπιονίκη μα Παύλο Κοντίδη. Παύλο μου. Λέγαμε πριν και για την πολιτεία και για τους πολιτικούς ε, σε παλαιότερες συνεντεύξεις σου αναφέρθηκες πολλές φορές το γεγονός ότι η Κυπριακή Πολιτεία δεν βοηθά, δεν α, συνδράμει στο βαθμό που θα περίμενες ότι θα έκανε, οικονομικά και γενικότερα α, στην όλη προσπάθειά σου. Και η οικογένειά σου έχει υπομειστεί το, το μεγαλύτερο α, οικονομικό βάρος. Αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, ναι, και είναι με ιδιαίτερη χαρά που το λέω. Το παρελθόν ήταν εκεί. Mm -hmm. Το συζήτησαμε πάρα πολλέ φορέ. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η πολιτεία πλέον στέκεται πολύ καλύτερα δίπλα στου αθλητέ και σε μένα προσωπικά και του ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό. Δηλαδή, τι, τι άλλαξε. Πε μα, έτσι πρακτικά. Πρώτα απ' όλα, η οικονομική στήριξη έχει αυξηθεί. Mm -hmm. Γιατί αντιλήφθηκαν ότι ειδικά η Σιτεπλοέα είναι ένα πολύ δάπανο άθλημα. Αλλά πιο σημαντικά υπάρχει μια επιτροπή για του εξειδικευμένου αθλητέ που είναι σε ψηλότερε κατηγορίε. Α το πούμε την ελίτ την των αθλητών τη Κύπρου. Mm -hmm. Οι οποίοι κάνουν κάποιε συναντήσει μαζί μα σε τακτά διαστήματα για να συζητούν θέματα που μα αφορούν και να, να μα ρωτούν αν έχει κάτι επιπρόσθετο που χρειαζόμαστε. Είμαστε ο φτωχό συγγενή όμω ακόμα. Εσύ όταν πηγαίνει στο εξωτερικό και βλέπει του uh, πρωταθλητέ των άλλων χώρων, είμαστε πίσω. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να συγκρίνει uh, την Κύπρο με μια αθλήρια του αθλήματο όπω είναι ας πούμε, η Αγγλία. Mm -hmm. Αυτό που πολλέ φορέ βλέπει uh, και ίσω να σε ενοχλεί είναι ότι αυτοί θα φοράνε τι φανελ, φανελές του Team GPR, θα, θα είναι πιο οργανωμένοι σαν σύνολο. Αλλά το γεγονό ότι εσύ είσαι ένα αθλητή είναι πολύ πιο δύσκολο να φανεί σαν ομάδα, γιατί είσαι ένα. Και καμιά φορά πρέπει να αναλογιστούμε κι εμεί αν, αν είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Η Αγγλία έχει πόσα εκατομμύρια πληθυσμό, η Κύπρο έχει λιγότερα από ένα. Άρα από τη στιγμή που μπορούμε να διεχτυωθούμε εμεί μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι μα, τότε πρέπει, δεν πρέπει πάντοτε να βλέπουμε τι κάνουν οι καλύτεροι, γιατί κάποια φορά είναι λίγο αδύνατο να του φτάσουμε σε κάποια θέματα. Άρα προσπαθούμε να του αντιμετωπίσουμε με διαφορετικού τρόπου. Γι' αυτό σε ρωτώ, ε, νιώθει φτωχό συγγενή όταν πα στο εξωτερικό μπροστά στου άλλου, ή πλέον είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Παλαιότερα θα με ενοχλούσαν αυτό το πράγμα, ναι, γιατί όταν έβλεπα και άλλε χώρε που ίσω να μην είναι τόσο παραδοσιακά δυνατέ στην ιστοπλοεία, όπω π.χ. το Βέλγιο, που να, να είναι οργανωμένοι, να έχουν την ομάδα, να φοράνε τα μπουλτζάκια του, να έχουν στήριξη από γύρω, να αποκομίζονται όλα τα εξόδια οι ομοσπονδίε και το κράτο, με ενοχλούσαν. ναι. Αλλά από τη στιγμή που βελτιώθηκαν τα πράγματα και στην Κύπρο, και κάτσα και εγώ και σκέφτηκα, σαν Κύπρο, με την κατάσταση που επικρατεί, πού μπορούμε να φτάσουμε, τότε άλλαξα και εγώ τον τρόπο σκέψη μου σε αυτό το θέμα. Βίωσε ποτέ έτσι κάποιο εντό εγωγικό ρατσισμό πριν του Ολυμπιακού. Δηλαδή, όταν έλεγε σε ένα τουρνουά, σε έναν αγώνα μεγάλο, ότι είμαι από την Κύπρο, σε έβλεπαν κάπω. Δεν βίωσα κάποιο ρατσισμό, αλλά ένα συμβάχητο, χαρακτηριστικά πάλι από το 2007 του Παγκοσμιονέω στον Καναδά, mm -hmm. πρώτη μέρα ήταν, ο, όταν περνούσαμε από την προκυμαια εκει εκεί, είχε κάτι πιτσυρκάλε 15-16 χρονών και ο ένα γυρνάει και φωνάζει: What is CYP? Τι είναι το CYP? Mm -hmm. Δεν ήξερε τι σημαίνει το CYP, ότι είναι η Cyprus και είναι η Κύπρο. Εγώ δεν τα απάντησα, απλά από μέσα μου είπα: Μέχρι το τέλο του αγώνα θα ξέρει τι είναι το CYP. Και όταν κέρδισα, σίγουρα έμαθε τι είναι το CYP. Ε, Παύλο μου, βλέπουμε και στην Ελλάδα και τώρα και στην Κύπρο ακούγεται για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές ότι ε, αρκετοί αθλητές θα έχουν κατέβει στην πολιτική ή θα κατέβουν στην πολιτική. Σου έχει γίνει πρόταση εσένα? Μου έχει γίνει πρόταση για τις ευρωβουλευτικέ, αλλά γελάω γιατί πραγματικά πρα, πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ μικρός για οτιδήποτε τέτοιο. Και δεύτερον, σίγουρα πρέπει να τον ήχηρε για κάποιο αθλητή για να σκεφτεί αν θα μπορούσε να αναμειχθεί με την πολιτική ή όχι. Στι προηγούμενε ευρωεκλογέ εννοεί. Ναι. Ε, από ποιον κομμάτι. Ε, προτιμώ να, να μην αναφέρω. Ωραία. <laughs> δεν ε, δε θε να το αναφέρει για να μην χρωματιστεί. Ή... Ε, περισσότερο, ναι. Ε, μετά όμω από, από την καριέρα σου, μετά το τέλο τη καριέρα σου. Είναι κάτι που δεν, δεν σκέφτηκα, για να είμαι ειλικρινή, γιατί προτιμώ να παίρνω. Βήμα προ βήμα την κάθε μου κίνηση. Με ρωτάνε αρκετοί αν θα συνεχίζω μετά τους Ολυμπιακούς του Ολυμπιακού του ΡΙΟ. Ηλικιακά σίγουρα μπορώ να συνεχίσω, αλλά μ' αρέσει να παίρνω κάθε τετραετία ξεχωριστά. Είναι μια δέσμευση τεσσάρων χρόνων, γιατί δεν θέλω να πω ότι ναι, θα πάω για του Ολυμπιακού του Τόκιο και το 2018 να πει ότι ξέρει παιδιά, δεν κουράστηκα και θα ήθελα να σταματήσω. Όχι, αν πει ότι θα πα, θα πα. Είναι τέσσερα χρόνια δέσμευση που Πρέπει να είσαι όχι 100% αλλά 1000% προσιλωμένο. Άρα μετά το, τους του Ολυμπιακού του Ρίου σταματά, Όχι. Απλά θέλω να γίνω Ολυμπιακή του Ρίου και μετά να αποφασίσω την επόμενη μου κίνηση. Το πιο πιθανό ότι θα συνεχίζω γιατί ηλικιακά μπορώ ακόμη πολύ περισσότερα χρόνια. Έχει σκεφτεί τι θα κάνει μετά το τέλο τη καριέρα σου. Περνούν κάποιε σκέψει από το μυαλό μου, αλλά όπω είπα πριν, είναι θέμα βήμα προ βήμα. Έχω βλέψει να λάβω μέρο στο American Cup. Δεν ξέρω αν θα καταξιωθώ γιατί αν είσαι από την Κύπρο πρέπει να πάρει όχι ένα, αλλά δύο-τρία Ολυμπιακά μετάλλια για να έρθουν να σε προσεγγίσουν στο American Cup. Που, που ίσω να είναι το όνειρο κάθε αθλητή. Έχω κάποιε βλέψει. Μ' αρέσει όταν, όταν μιλάω για προσωπική ανάπτυξη και βλέπω ότι βοηθά τον κόσμο και τον μαθαίνω πώ να προγραμματίζει να βάζει στόχου. Είχα πάει στο παρελθόν σε δημοτικά σχολεία. Και μίλησα σε όλε τι εχθέ ταξίστη τη Δεμέσου και ήταν απίστευτη η θετική ενέργεια που εισπράξα. Πολλοί με ευχαριστούσαν για αυτό που έκανα, αλλά μπορεί να έδωσα ένα, αλλά πήρα πίσω 100. Ένα πρωταθλητή ή ένα Ολυμπιονίκη, για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο θέμα με την πολιτική, πρέπει να χρωματίζεται με τα χρώματα ενό κόμματο, ή πιστεύει ότι πρέπει να μένει εκτό. Αυτή είναι προσωπική επιλογή του καθενό. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι καλύτερα να μένει εκτό. Γιατί πρώτα απ' όλα το λάθο που έχουμε σαν Κύπρια, αλλά και όχι μόνο, περισσότερο και στη Μεσόγειο θα έλεγα, mm -hmm. είναι όταν αναμειγνύουμε τον αθλητισμό με τα πολιτικά, ιδιαίτερα τι ποδοσφαιρικέ ομάδε. Και η ταπεινή μου άποψη είναι ότι δεν θα έπρεπε, γιατί θα ήταν πολύ καλύτερα για τον αθλητισμό και την ανάπτυξή του. Να, να ήταν έξω από πολιτικού χρωματισμού yeah. και από κομμάτια. Στα 50 σου, πώ σε φαντάζεσαι, Τι θα κάνει, ε, Σπουδέ έχει κάνει ή τι έχει γενικά. Έκανα, ναι, τελείωσα yeah. ship science in marine engineering στο Πανεπιστήμιο του Southampton. Mm το 2013 πήρα το πτυχίο μου. Για να είμαι ειλικρινή, αυτό που ξέρω σίγουρα τι θα κάνω είναι λίγη στευλογία στα 50. μου. Μπορεί να έχω κάποιο σκάφο να μπαίνω εδώ στη θάλασσα τη Λεμεσού. Τώρα, στα 50 χρόνια σίγουρα θα ήθελα να έχω δύο, ίσω και τρία παιδιά, γιατί μ' αρέσει η οικογένεια και είναι, είναι, εκεί που θα έρθει η επιλογή μου αν θα σταματήσω τον πραθυσμό ή όχι. Γιατί αν θα κάνει οικογένεια στη ηλικία των 30, α πούμε, 35 χρονών, θα πει ότι εντάξει, φτάνει πλέον από τα μακρινά ταξίδια συνεχώ. Είναι καιρό να κάνω μια άλλη πτυχή τη ζωή μου. Και μ' αρέσει η οικογένεια και θέλω να έχω οικογένεια, άρα στα 50 μου, σίγουρα, θα έχω δύο ή τρία παιδιά. Ισχύει και για τη δική σου περίπτωση αυτό που βλέπουμε σε αθλητές και πρωταθλητές ότι ε, κάνουν πολύ φόκου στην οικογένεια και είναι και έτσι. Ε, παρόλο που για πολλού είναι έκπληξη, μονογαμική τύπη. Ισχύει, πιστεύω, ναι, για τον λόγο του ότι μεγαλώντα και βλέποντα. Το... Καλά, τώρα τι θα έλεγε και μπροστά στι καμερέ, θα έλεγε, Όχι, <laughs> αλλά <laughs> για βες. Μεγάλοντα και βλέποντα τη στήριξη και την αγάπη που έχει από την οικογένειά σου, όσον και να λείπει μακριά από αυτού, σε συνδέει περισσότερο και καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι η οικογενειακή δεσμή. Mm -hmm. Και θα έλεγε ότι έχει βρει τον άνθρωπο σου για αυτή την οικογένεια, ή είναι νωρί, Είναι νωρί να απαντήσει ένα τέτοιο ερώτημα. Είμαι σε ηλικία σχεδόν 26 χρόνων που ταξιδεύω συνεχώ. Αλλά για να κρίνει αν έχει βρει το συγκεκριμένο άνθρωπο, πρέπει να ξοδέψει περισσότερο χρόνο μαζί του. Πρέπει να συζήσει, να δει αν τα τεμπίσια του καθενό που λέμε στα Κυπριακά μπορεί να συμβιβαστεί και να προχωρήσει τη ζωή σου. Παύλο μου, επειδή είσαι όχι μόνο από την ελίτ του αθλητισμού που είπαμε πριν, αλλά και τη Κυπριακή Νεολαία σήμερα. Ήθελα να δω μέσα από τα δικά σου μάτια ε, ποια πιστεύει είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνομιλικοί σου ή η νεολαία τη Κύπρου σήμερα. νούμερο ένα, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την ανεργία. Βλέπω πάρα πολλού νέου, ακόμη και φίλου, στην ηλικία από 23 μέχρι 25, 26, 27. Τελειώνουν τα πανεπιστήμια και οι περισσότεροι βρίσκουν δουλειά έξω. Είναι κάτι το πολύ θλιβερό για το γεγονό ότι όλοι αυτοί οι καταξιωμένοι άνθρωποι, οι νέοι που τελειώσαν κάποιε δύσκολε σπουδέ, να συνεχίζουν τη ζωή του στο εξωτερικό και να προσφέρουν τι υπηρεσίε του σε ξένε χώρε και όχι στην πατρίδα του. Έχει ακούσει πράγματα για σένα που δεν ισχύουν, ή έχουν γραφτεί πράγματα για σένα που δεν ισχύουν, Το λεγόμενο κουτσομπολιό δηλαδή. Δεν θα το έλεγα. Εντάξει, όταν προπονούμε και προσιλώνομαι στην προετοιμασία μου, δεν είμαι ο τύπο που θα μπαίνει σε όλα τα website τα κοτσομπολίστικα για να διαβάζει τι γίνεται. Άρα ίσω να γράφτηκε κάτι που να μην ξέρω τι καν γράφτηκε, αλλά από όσα γνωρίζω, δεν, δεν υπάρχει κάποιο κουτσομπόγιο. Ε, Συνήθω οι μεγάλοι αθλητέ θέλουν κάπου να ακουμπάνε. Ε, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, όταν υπάρχουν αντικσότητε, ε, είτε αυτό είναι κάποιο άνθρωπο, είτε κάποια ανώτερη δύναμη. Στη δική σου περίπτωση, τι ισχύει όταν δεν σου πάνε καλά τα πράγματα, όταν υπάρχουν αντικσότητε, πού ακουμπά, Θα έλεγα στην, στην οικογένειά μου, όχι συγκεκριμένα στου γονεί μου, στα ερφιά μου, θα έλεγα ό, όλοι μαζί σα. Σύνολο, ο καθένα με τι συμβουλέ του και τη συμπαραστάση του θα με κρατήσει ψηλά. Και όταν πέσω κάτω από το εμπόδιο, να με βοηθήσει να, να το υπερβώ. Για να συνεχίσω. Υπήρξαν κακεντρεχεί και κακεντρέχειε που αμφισβήτησαν αυτό που έκανε ή που προσπάθησαν να το μειώσουν. Από όσο γνωρίζω, όχι γιατί ο, ο κάθε, ο Κύπριο από όλο τον κόσμο αναγνώρισε ότι είναι μεγάλη υπόθεση εκεί Κύπρο σε ένα, μια μικρή κουκκίδα στο χάρτη να καταφέρει να παίρνει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία τη. Πώ είσαι με του Τούρκου συναθλητέ σου όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό σε αγώνε. Φυσιολογικότατα, όπω είμαι και με οποιοδήποτε άλλο συναθλητή μου. Και περισσότερα από αυτού είναι και πολύ καλά παιδιά, θα έλεγα. Uh, Πώ βλέπει uh, τι τελευταίε εξέλιξει στο Κυπριακό, Δηλαδή, είσαι ένα νέο που βλέπει το μέλλον σου σε μια επανενωμένη πατρίδα. Είσαι καχύποπτο. Uh, uh, υπάρχουν πράγματα που φοβάσαι σε όλο αυτό που αφορά στο μέλλον τη Κύπρου. Κοίταξε, αυτό που μπορεί να, να σκεφτεί σαν Κύπριο πολίτη είναι ότι από το 1974 ήταν έγινε η εισβολή και έφεραν του έπικου. Αν σκεφτούμε ότι μπορεί να έφεραν κάποιον που ήταν 4-5 χρονών σε τέτοια ηλικία και έχει ζήσει στην ουσία όλη του τη ζωή, έκανε παιδιά τώρα, δεν μπορούμε εμεί να πούμε ότι να πάνε, φύγουν οι έπικοι και να πάνε πίσω στα σπίτια του. Που ήταν ένα θέμα όταν ήταν το δημοψήφισμα παλαιότερα, που πολλοί από τον κυπριακό λαό ήθελαν να διώξει του επίκου. Είχε ψηφίσει στο δημοψήφισμα τότε, ε, Όχι, ήμουν. Περάμουν εξωτερικό. Αλλά ποια ήταν η άποψή σου τότε, Δεν πήρα άποψη για το λόγο ότι δεν θα, να... θα ψήφιζα και ήμουν πιο προσιλωμένο στην προετοιμασία μου. Όπω και τώρα δεν. Εάν με ελικρής, δεν μπορεί να παρακολουθώ τι ειδήσει. Αλλά αυτό που αναλογίζεται κανεί είναι ότι. Εάν, σαν Κύπροι, θέλουμε μια λύση, πρέπει να σκεφτούμε ποια πράγματα είναι εφικτά και ποια όχι. Το, το να πούμε ότι θα φύγουν οι έπικοι, ένα λογικό άνθρωπο πρέπει να σκεφτεί ότι αυτό πάντα δεν είναι εφικτό, γιατί πλέον έχουν ζήσει όλοι του τη ζωή εδώ. Εννοείται το πράγμα. Όλοι οι έπικοι, γιατί ναι. φαντάζομαι ένα αριθμό θα φύγει. Γενικά, είσαι αισιόδοξο, θέλω να πω, ή έχει τι επιφυλάξει σου, επιφυλακτικό. Θα έλεγα είμαι, είμαι λίγο επιφυλακτικό γιατί. Έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια και έχουμε ακούσει πάρα πολλέ φορέ ότι η λύση του Κυπριακού και η λύση του Κυπριακού, που στην ουσία αναλογίζεσαι και εσύ, αν τελικά θα λυθεί ποτέ το πρόβλημα του Κυπριακού. Γι' αυτό τον λόγο θα πω ότι είμαι λίγο πιο επιφυλακτικό. Δηλαδή, σε φαντάζεσαι, σε ονειρεύεσαι να κάνει ιστιοπλοεία στην Αμόχωστο, Ήταν ένα όνειρο μου και το έχω δηλώσει ότι θα ήθελα να, να κάνω και το γύρο τη Κύπρου με το σκάφο μου. Ο πατέρα μου αγωνιζόταν το 1973 στι θάλασσε τη Αμχώστου του και η μητέρα μου είναι γεννημένη στην Κερίνια. Άρα σίγουρα θα ήθελα να βιώσω αυτού του τόπου, αλλά μέχρι στιγμή από τον καιρό που άνοιξαν τα οδοφράγματα, είμαι εναντίον του να πάω στην άλλη πλευρά να του δείξω διαβατήριο, γιατί είναι λε και αναγνωρίζω ότι είναι ένα διαφορετικό κράτο με το να δείχνει διαβατήριο για να περάσει. Δεν έχει πάει δηλαδή στην Κερίνια στην Αμχώστου. Έχεις πάει. Εντάξει, δεν, και όλοι αυτοί που έχουν πάει δεν νομίζω ότι το αναγνωρίζουν. Ε, δεν δείχνει διαβατήριο, δείχνει την ταυτότητα. Ε, ε, αλλά δεν είχε την περιέργεια να δει ε, ε, το μέρο όπου μεγάλωσε η μητέρα σου. Ξέρω ότι πλέον είναι στρατόπεδακι. Και ναι, έχω την περιέργεια, αλλά δεν θα ήθελα με αυτού του όρου να το μόνο αυτή τη στιγμή. Ούτε οι γονεί σου πήγαν. Η μητέρα μου πήγε μια φορά. Ο πατέρα μου όχι. Και τι σου είπε, Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη και είπε ότι στην ουσία όλα είχαν αλλάξει. Ε, γενικότερα, τι σ' αρέσει να κάνει, Παύλο, όταν δεν προπονείσαι. Όταν δεν προπονεί, μου αρέσει να περνώ κάποια ώρα με του τους, τους φίλου μου. Να μιλάμε κι εμεί λίγο τα κοτσομπολιά μα, τα νέα μα. Γιατί όταν λείπω αρκετά από την Κύπρο, δεν του βλέπω, αλλά είναι εκεί είναι οι φίλοι μου. Σίγουρα μου αρέσει να περνάω χρόνο με την κοπέλα μου. Είναι κάτι που με χαρώνει και μου δίνει περισσότερη ενέργεια να συνεχίσω. Όταν επέστρεψε μετά το μετάλλιο, ε, είδε διαφορά στο φλερτ προ εσένα από γυναίκε. Ε, σίγουρα υπήρχαν. Αυξήθηκαν οι. Και οι μετοχέ σου. Ε, σίγουρα αυξήθηκαν. Ήταν κάτι το αναμενόμενο. Mm -hmm. Αλλά δεν ήταν κάτι που με πήραζε εμένα ή που, ας το πούμε, με ψάρεψαν. Πες, πες μου το πιο έτσι, η αστείο ή περίεργο φλερτ που σου κάνανε; ε. Τα περισσότερα ήταν μέσω του, social media θα έλεγα. Facebook. Για το, ναι, για το λόγο του ότι, ότι λείπω. Είσαι εγω, εγωιστής, θα έλεγες, στις προσωπικές σου σχέσεις. Και το λέω επειδή είσαι πρώτα αθλητής μόνος σου πάνω σε μια σανίδα. Και είναι πολύ φυσιολογικό ο εγωισμό να είναι αναπτυγμένο σε ένα πρωταθλητή. Ναι, είμαι λίγο εγωιστής, αλλά στον βαθμό που θα έπρεπε. Δεν είμαι των υπερβολών. Δεν θα δείξω εγωισμό των υπερβολών. Εγωιστή με την έννοια ότι θα κάνω αρκετά πράγματα που, που θα, θα ξέρει ότι θα έχουν σωστό αποτέλεσμα, ειδικά προ τον πρωταθλητισμό μου. Δηλαδή, Εάν, εάν η κοπελά μου θέλει να πάμε να θα το πιάσω λίγο πιο εγωιστικά και θα πω: Όχι, δεν θα πάμε. Αύριο έχω προβόνηση. Σε μια παρέα όμω θα πάτε εκεί που θέλει εσύ, ή θα δεχτεί, α πούμε, και να πάτε κάπου που θέλουν οι άλλοι. Ε, θα δεχτώ και κάπου θα πάνε οι άλλοι. Είμαι αρκετά χαλαρό σε τέτοια θέματα και δεν είναι κάτι που, που με απασχολεί. Σε μια συζήτηση, α πούμε, θα επιμένει την άποψή σου ή Είσαι διαλλακτικό άνθρωπο. Όχι, σε μια συζήτηση θα επιμένω αρκετά στην άποψή μου, εκτό αν τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο άλλο ε, με αφοπλίζουν. Είμαι άνθρωπο που δεν είμαι ξέρολα με την έννοια ότι η άποψή μου είναι αυτή και δεν αλλάζει. Η άποψή μου είναι αυτή και έχω αυτά τα επιχειρήματα. Εάν εσύ έχει πιο δυνατά επιχειρήματα από μένα και μπορεί να με πείσει, τότε μπράβο σου, μαγιά σου, θα στηρίξω και εγώ την άποψή σου. Είσαι κλειστό άνθρωπο, θα έλεγε, ή ανοιχτό. Ούτε κλειστό ούτε ανοιχτό. Κάπου στη μέση θα έλεγα ότι είμαι. Γιατί μου αρέσει να κοινωνικοποιούμε με άλλου ανθρώπου. Κανένα φορά ίσω να είμαι πιο ανοιχτό από ότι θα έπρεπε με τα συναισθήματα μου και τι σκέψει μου σε ανθρώπου που δεν γνωρίζω και τόσο πολύ καιρό θα έλεγα. Θεστάρει του ανθρώπου πριν ή είσαι έτσι. Α, ανοιχτό βιβλίο. Ε, δεν θα έλεγα ότι του τεστάρω. Είμαι ανοιχτό περιοδικό, θα λέγαω, όχι βιβλίο. <laughs> <laughs> με τι διασκεδαζεί, Η ζωή γενικά είναι διασκεδαστική για μένα. Το γεγονό όταν μπαίνω στη θάλασσα είναι κάτι που με διασκεδάζει. Η ζωή μου, ο τρόπο ζωή μου, ο προαθλητισμό είναι κάτι που μου αρέσει γιατί αν δεν μου άρεσε θα ήταν πολύ δύσκολο να το κάνει. Είναι αρκετά τα εμπόδια και αρκετά οι δυσκολίε που πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπά και να σε αρέσει αυτό που κάνει. Υπάρχουν στιγμέ, υπήρξαν Στιγμές τη ζωή σου όπου είχε πέσει, δηλαδή είσαι μελαγχολικό, δεν είχε όρεξη, α, δεν ήσουν καλά. Υπήρχαν, ναι, σίγουρα υπάρχουν σε όλου του ανθρώπου αυτέ τι στιγμέ. Και η, για ποιο λόγο η, ήταν. Η πρώτη αυτό? συγκεκριμένη ήταν το 2010 mm -hmm. όταν διαγνωστήκαμε με στην πλάτη. Και ο πρώτος γιατρός που με διάγνωσε μου είπε ότι πρέπει να σταματήσω την ιστοπλογία. Εκείνε οι μέρε ήταν δύσκολε για μένα. Γενικά η χρονιά του 2010 ήταν πολύ δύσκολη γιατί είχα φτάσει σε σημείο να δυσκολεύω να βάλω τι κλάσει μα, δυσκολεύω να βάλω τα παπούτσια μου λόγω του τραυματισμού. Άλλαξα πολλού γιατρού μέχρι να βρω τον γιατρό που θα μου έλεγε ναι, θα συνεχίσει. Γιατί ξέρα και άλλου ιστοπλού που είχαν προβλήματα με τι μέσε του ή με τα γόνατα. Είναι δύο συνήθε τραυματισμοί στο άθλημα τη ιστοπλογιά. Και σιγά σιγά και με τη στήριξη των δικών μου ανθρώπων βρήκα τα πόδια μου και τον Αύγουστο του 10 έκανα μια από τι μεγαλύτερε μου με επιτυχίε. Είχα έρθει υπεύθυνο στο Παγκοσμίο Αντρών και πρώτο άντερ κάτω των 21. Και εκεί κατάλαβα ότι είμαστε πίσω στον καλό μα αυτό. Έκανε φυσιοθεραπείε για το πρόβλημά σου. Έκανα φυσιοθεραπείε, έκανα κάποιε ενέσει για να απαλύνουν το, τον πόνο και σίγουρα άσκηση συγκεκριμένη για την δυνάμωση του κορμού που ακόμη μέχρι σήμερα είναι, όπως, είναι μέρος της ζωής μου. Όπως βρουτσίζεις τα δόντια σου πρέπει και εγώ συνεχώ να κάνω κάποιες ασκήσεις. Πλέον είναι χωρίς κάποια χείριση είναι σε πολύ καλύτερα στάδια. Πλέον δεν υπάρχει δισκοκύλη γιατί έχει αφιδατωθεί ο δίσκος και δεν πατάει τον εύρο. Αλλά σίγουρα πρέπει να προσέχουμε το σώμα μας, πόσο μάλλον όταν είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για τη δουλειά μας. Είναι καλό το ότι αφιδατώθηκε ο δίσκο. Ναι, είναι καλό ότι αφιδατώθηκε ο δίσκο. Γιατί πλέον δεν, δεν μπορεί να, να πατάει τον εύρο και να, να γίνει δίσκο πάλι. Ε, φαντάζομαι προσέχει τη διατροφή σου. Ποια είναι η παρασπονδία που επιτρέπει στον εαυτό σου μέσα μέσα. Ε, το παγωτό είναι λίγο η αδυναμία μου και είναι αυτό που θα επιτρέψω κανένα φορά. Γενικά όταν είμαι στην Κύπρο επειδή είμαι πιο λίγο καιρό και mm. είναι είναι πιο εύκολο να πέσει στου πειρασμού με την έννοια του ότι υπάρχουν α το πούμε γλυκά στο σπίτι. Τότε στην Κύπρο είμαι λίγο πιο χαλαρό είσαι σε περίοδο γιορτών κτλ. Όταν είμαι εξωτερικό, επειδή εγώ μάγειρευα για τον εαυτό μου, εγώ θα πάω να ψωνίσω. Άρα, ό,τι έχει στο σπίτι, όταν σε πιάσει για αυτή η ανάγκη να φά κάτι γλυκό, δεν υπάρχει κάτι γλυκό. Απλά θα ανοίξει το ψυγείο, θα πιάσει λίγο γιαούρτι, να βάλει λίγο μέλι και να κόψει λίγα φρούτα και θα πει ότι δεν φάω το γλυκό μου. Αλλά μα... είναι πολύ πιο εύκολο για μένα όταν είμαι έξω Κύπρου να είμαι εντελώ πειθαρχητή. Τι μαγειρεύει συνήθω όταν μαγειρεύει εσύ, ε, Από όλα. Κοντόπουλο, στέικ, σολομό, είτε στο φούρνο είτε στο τηγάνι, συνταγέ. Στεγνά όλα να φανταστώ. Ε, Στεγνά, ναι. Ε, Έχει βιώσει περιόδου μοναξιά, ε, Όλα αυτά τα χρόνια όταν ε, λείπει αρκετά, είτε όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, είτε όταν ε, πηγαίνω για αγώνε ή προετοιμασία υπάρχουν αυτέ οι στιγμέ που μου μπορεί να νιώσει λίγο μόνο σου, αλλά γενικά είμαι άνθρωπο που μ' αρέσει να έχω στιγμέ μοναχικέ, γιατί τα βρίσκω όταν τον εαυτό μου και ειδικά όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα, τότε μπορεί να αναλογιστεί μέσα σου και να βρει τι λύσει. Όταν είσαι πάνω στο σκάφο σου, στη θάλασσα, α, ουσιαστικά είσαι εσύ και η θάλασσα, σωστά. Και κανένα φράγκο σου. Ναι. Εκεί δεν είναι μια τεράστια μοναξιά. Πώς νιώθεις? Ε, όσον ε, πρωτόγνωρο για να ακούετε, ποτέ δεν, νιώθω νιώσα μόνος μου στη θάλασσα. Και ακόμα και πολλές φορές που ειδικά στην Κύπρο όταν μόνος μου και μπορεί να μπω από το ιστοπλοκό κέντρο εκεί που είναι το Ποσειδονέα και να έρθω στη Μαρά Λεμεσού και να πάω πίσω, δεν θα νιώσω ποτέ μοναξιά γιατί η απόλαυση που νιώθεις, η ελευθερία είναι κάτι το πολύ πρωτόγνωρο και διαφορετικό σε σχέση με τον εξωκόσμο. Νιώθω ότι με το να μπαίνω στο σκάφο μου και να πηγαίνω στη θάλασσα, ελευθερώνομαι από οτιδήποτε με προβληματίζει, όταν υπάρχουν κάποιε αρνητικέ σκέψει από την καθημερινότητα ή κάποια συμβάντα. Μπαίνοντα στη θάλασσα, ελευθερώνεσαι. Παύλο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψη μα τα τετ. Πότε έχει βγει, μάλλον, το πρόγραμμα για του Ολυμπιακού, για το Έ, καλοκαίρι. Έχει βγει, ναι. Η πρώτη μέρα που αγωνίζομαι είναι ο 8 Αυγούστου. Η τελετή ανάξη θα είναι 5 το Αυγούστου. Α, κοντά στι ε, ημερομηνίε του Λονδίνου, δηλαδή. Κοντά, ναι. ναι. Και η τελευταία μέρα του Μέλα Race είναι προγραμματισμένη για τον 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου, μάλιστα. Λοιπόν, εννοείται ότι όλη η Κύπρος σου εύχεται όλοι οι Κύπροι, σου ευχόμαστε ε, το χρυσό για τον Αύγουστο του αυτής της χρονιάς, στους Ολυμπιακούς του Ρίο. Ε, έχεις πάει ε, Βραζιλία. Έχω πάει τρεις φορές. Όπως είπα και πριν, θα πάω ξανά τον Μάρτιο και τον Ιούλιο και μετά θα επιστρέψουμε για τους Ολυμπιακούς. Mm -hmm. Είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκε εκεί. Είναι ωκεανό, είναι, είναι Ατλαντικό, είναι άγρια τα νερά, είναι... Δεν είναι, ξέρω πώ το λέτε εσεί. Είναι άγρια τα νερά. Υπάρχουν, όπω είναι ο κόλπο του Ρίο, mm -hmm. θα υπάρχουν τέσσερι στίβοι που, που θα κάνουμε αγώνε στον κόλπο μέσα και τρει έξω στον ανοιχτό ωκεανό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα σε θέμα τεχνική. Με το, με τη θάλασσα, στου έξω του στίβου υπάρχει ψηλό σχηματισμό, μέσα είναι πιο μικρό το κύμα. Στους μέσα παίζει πολύ περισσότερο ρόλο, ρόλο το ρεύμα γιατί υπάρχει παλήρια, Ανεβαίνει και κατεβαίνει το νερό και όπω κινείται όλη αυτή η μάζα του νερού, δημιουργά το λεγόμενο ρεύμα που είναι ο αέρα κάτω από το νερό. Αν στην το Αγγλία, στην Αγγλία, σε ποια νερά ήταν οι αγωνέ, στην Μάχη. Ναι, στη θάλασσα τη Μάχη. Μάλιστα. Λοιπόν, σε περιμένουμε στο βάθρο. Σου ευχόμαστε το χρυσό ή ένα από τα τρία μετάλλια. Καλή χρονιά, καλή επιτυχία. Σε βλέπω έτοιμο πάντως και αποφασισμένο. Σίγουρα, αν δεν υπάρχει και και αποφασιστικότητα, τότε δεν μπορείς να πας πουθενά. Πιστεύω στους Ολυμπιακούς του Τρίου θα παίξει καθοριστικό ρόλο η νοητική δύναμη του κάθε αθλητή, γιατί αν αφήσει τη μεγαλειοτήτα αυτού του γεγονότος να σε πειράσει αρνητικά, χάνει το παιχνίδι. Είδαμε πάρα πολλέ φορέ αθλητέ παγκόσμιου εμβέλεια, παγκόσμιου πανευρωπαϊ... πραθυδέ που και έχουν κερδίσει πανευρωπαϊκά προαθλήματα να πηγαίνουν ω φαβορεί στου Ολυμπιακού, αλλά να αφήνουν τη μεγαλειότητα αυτού του αγώνα να του επηρεάζει και να μην έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και θα ξαναγραφτεί στην ιστορία, καλώ εχόντων των πραγμάτων, θα είσαι ο Κύπριο αθλητή με δύο. Ολυμπιακά μεταλλεία. Και ο πρώτο Κύπριο Χρυσό Ολυμπιονίκη. <laughs> και αυτό, ναι, αυτό θα είναι το καλύτερο. Όντω. Ε, σου το ευχόμαστε. Ε, μέσα ε, από την καρδιά μα και θα τα ξαναπούμε, εννοείται μετά. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Ε, ε, θα κάνουμε έναρξη τη επόμενη σεζόν τέτα τέτα μαζί. Το, Ρα, το, ραντε, το Ραντεβού το, από τώρα. Το κλείνουμε. Το κλείνουμε. Λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και το Crown Plaza στη Λεμεσό που μας φιλοξένησε για να έχουμε και φόντο τη θάλασσα της Λεμεσού. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.